Δύο σύγχρονες κινητές ιατρικές μονάδες, στελεχωμένες με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, βρίσκονται από το Σάββατο στο Κέντρο Υγείας Άντισσας και θα παραμείνουν μέχρι τις 26 Νοεμβρίου, παρέχοντας δωρεάν ιατρική φροντίδα στους κατοίκους της περιοχής. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, με την υποστήριξη του Κέντρου Υγείας Άντισσας και της τοπικής κοινότητας Άντισσας, συνδιοργανώνει το καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Αναγέννηση και Πρόοδο και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το έργο αυτό είναι μια αποκλειστική πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τρέχει από το 2014. Είναι η 182η αποστολή στην Άντισσα, για πρώτη φορά στην Άντισσα. Έχουν γίνει δηλαδή μέχρι τώρα πάνω από 180 αποστολές. Η αποστολή απαρτίζεται από 32 άτομα, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό, προσωπικό και φοιτητές ιατρικής. Πρώτη φορά λοιπόν στην Άντισσα γίνονται όλες οι εξετάσεις από όλες τις ειδικότητες. Υπάρχει μασογράφος θυσιάστος ψηφιακός, υπάρχει οδοντιατρίο πλήρως εξοπλισμένο, υπάρχει οστική πυκνότητα, γυναικολογικό ιατρείο, υπέρχει καρδιολογικό, οφθαλμολογικό, ορθοπαιδικό, ψηφιακές ακτινογραφίες. Θα είμαστε εδώ 5 μέρες περίπου. Βλέπουμε ασθενείς από το πρωί ως το βράδυ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Υπάρχει μια μεγάλη, πολύ καλή φιλοξενία από το ντόπιο προσωπικό. Και ευχόμαστε, γιατί αυτή είναι και η αποστολή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, να είμαστε πάλι εδώ σε 14 μήνες. Γίνεται πάντα συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη δεύτερη ΥΠΕ. Πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ ωραίοι γιατροί και πολύ καλοί οι γιατροί. Αυτές οι δράσεις είναι αυτές που μας καλύπτουν, ειδικά εμάς που ζούμε μακριά από το κέντρο των εξετάσεων και όλων των προβλημάτων αυτό. Είστε από μακριά? Εδώ είμαι κοντά, είμαι στην Ερεσό, είναι λίγα χιλιόμετρα. Αλλά για να κατεβαίνεις Μυτιλήνη να βλέπεις γιατρούς και τέτοια συνολικά όπως είναι εδώ όλοι, είναι δύσκολο. Εκτός από αυτού είναι και τσάμπα, κάτι πολύ σημαντικό. Που μιας και οι ασφάλειές μας δεν μας παρακαλύπτουν κιόλας. Οπότε το Ίδρυμα Νιάρχου κάνει φανταστική δουλειά. Μια πρωτοβουλία που χρειαζόταν στα χωριά μας, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε σε παραμοθεώρες περιοχές. Μακάρι και του χρόνου να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους γιατρούς και όλη την οργάνωση. Ήταν κάτι που χρειαζόταν εδώ που είμαστε σε απόκεντρα σημεία. Ευχόμαστε να είναι και το χρόνο. Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο και να είναι καλά οι γιατροί που μας βοηθήσαν, που έρχονται. Εύχομαι το κέντρο υγείας να είναι πάντα ανοιχτό, γιατί είναι σε ένα μέρος που έχει πάρα πολλά χωριά και το χρειαζόμαστε όλοι άμεσα. Πολύ σημαντικό για μας εδώ που είμαστε πολύ μακριά και εύχομαι να έρχονται συχνά.